Και βλέπετε ήδη τον καθηγητή τον κύριο Νίκο Θωμαήδη, καθηγητή αναλυτική χημία στο Πανεπιστήμιο. Γεια σα, κύριε καθηγητά, καλημέρα. Κα, καλημέρα σα. Για να δούμε, κύριε καθηγητά, πού βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή και τι, τι έρχεται μπροστά μα από, από τα στοιχεία που μελετάτε εσεί, τι λέτε. Στην Αττική, αυτή την εβδομάδα το υγικό φορτίο παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσει. Είναι αρκετά υψηλό, mm -hmm. όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι θα δώσουμε κάποια περαιτέρω αύξηση από ό,τι φαίνεται. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αναλύσεις του Σαββατοκύριακου, mm -hmm. οπότε η εβδομάδα αυτή θα είναι όπως η προηγούμενη. Δηλαδή όταν γίνονται πολλά τεστ θα δούμε κάποια αυξημένα κρούσματα, τα οποία θα κυμαίνονται γύρω στα 1600. Αλλά γενικά φαίνεται να έχουν λειτουργήσει τα μέτρα σε αυτή τη φάση και επίσης όπως πολύ σωστά επισημάνατε η κατάσταση αυτή η οποία περιγράφεται μέσα από τα επιδημιολογικά δεδομένα έχει ενεργοποιήσει ένα μέρος του πληθυσμού να τρέξει να κάνει το εμβόλιο. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα θα δούμε λέτε μια σταθεροποίηση στα ψηλά λοιπόν για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να δούμε κάμψη μετά ή μπορεί να ξαναδούμε άνοδο. Ε, αν λειτουργήσουν τα μέτρα και αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη, ιδιαίτερα αν επιταχυνθεί η τρίτη δόση, αμέσως θα δούμε σε μία-δύο εβδομάδες μετά την τρίτη δόση μία μείωση της τάξης του 20-25%. Mm -hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιτευχθεί για να υπάρχει ένα τουλάχιστον τείχος ανάσχεσης στην πίεση στο σύστημα υγεία. Mm -hmm. Σε σχέση τώρα με τα λύματα, είχαμε δει αύξηση την περασμένη εβδομάδα, κύριε Καθηγητά, έτσι δεν είναι. Σε αρκετέ περιοχέ. Και εδώ στην Αττική ένα 62-61% κάπου εκεί δεν ήμασταν. Μπράβο, ναι. Μιλάμε τώρα mm -hmm. για το προηγούμενο 15η mm -hmm. ε, Αυτή την εβδομάδα στην Αττική φαίνεται αυτό να μην συνεχίζεται. σα-ίσα ε, -ίσα να υπάρχει μια σταθεροποίηση. Παραμένει mm -hmm. όμω υψηλό το υγικό φορτίο. Το σημαίνει ότι υπάρχει διάδοση στην κοινότητα. Επομένω, από τώρα... αυτό συμπεραίνετε ότι θα πάμε και σε μια σταθεροποίηση στα, στα κρούσματα, έτσι δεν είναι. Ναι, α... ακριβώ. Αυτό είπα και πριν, ότι αν, εμ, με, τα, με τα τρέχοντα δεδομένα και, τη, και τον αριθμό των τεστ που γίνονται, θα κοιμανθούμε σε μια μέση τιμή περίπου στα 1.600 κρούσματα κάθε στιγμή, λέτε στιγμή, εβδομάδα. Λέτε στιγμή. Για την Αττική μιλάμε. Mm -hmm. Μέσο όρο εβδομαδιαίο. Ναι. Πανελλαδικά αυτό κύριε καθηγητά μπορείτε να το μεταφράσετε σε κρούσματα Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε γύρω στι 6, 6,5, 7 Ακριβώς αυτό μεταφράζεται σε αυτή τη στιγμή Εβδομαδιαίος μέσος όρος ε, στην επικράτεια είναι γύρω στα 6,800 Και δείχνει μια, σταθε... μια τάση σταθεροποίηση στις τελευταίες ημέρες mm -hmm. ε, Αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά που ξεκίνησε μόλις σήμερα θα δούμε πώ ουσιαστικά λειτουργούν τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί πριν από 10 μέρες. Ναι. Ε, αν λοιπόν δούμε ότι σταθεροποιούνται τα κρούσματα και αυτό ανα, αναμένεται, mm -hmm. σημαίνει ότι υπάρχει μία ανάσχεση στην περαιτέρω αύξηση. Ωστόσο, αυτό πάντοτε είναι υπό την αίρεση διάφορων παράμετρων. Δηλαδή ότι λειτουργούν τα μέτρα στην επαρχία, ότι αυξάνεται σταθιακά η εμβολιαστική κάλυψη. Αυτό θα φανεί μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα είναι αρκετά κρίσιμη για το πώ θα πάει από εδώ και στο εξή. Άρα, αν, αν λάμβανε η κυβέρνηση, λέτε και άλλα μέτρα, σαν αυτά που είναι στο τραπέζι, όπω μαθαίνουμε τώρα, στου 65, στο να πιέσει πιο πολύ τη ανεβολία του, στα μέσα μαζική μεταφορά, διπλή μάσκα κλπ. κλπ. θα βοηθούσε πιο πολύ. Για να πάμε Σαφέστατα. πιο γρήγορα σε μια πτωτική τάση, α πούμε. Σαφέστατα. Είναι σαφέ αυτό, βεβαίω. Mm -hmm. Κύριε Και την προηγούμενη σας... χρονιά έγινε το ίδιο. Βεβαίως. Με τα μέτρα είχαμε ανάσκηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.